χάσει αρχικά. Σέντρα που θα βγει από τον Μαρκουλάκη απέναντι πλευρά, εκεί όπου ο Ψαράκης θα μπει στην περιοχή, κάνει εξαιρετικό κοντρόλ του σουτ, θα κάνει μεγάλη χαμένη ευκαιρία αυτή ή κόρνερ. Κόρνερ. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία από πλευράς Απόλλωνα. Το Νάικ θα χάσει, πολύ ωραία. Θα πάρει ο Νάστο, ψηλή παλιά, πίσω μάλλον παλιά στην Ελλάδα. Λάθος μεγάλο από τον Τσίτσα, η μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα. Τελευταία στιγμή θα απομακρυνθεί. Ένα λάθος από το πουθενά κόρνερ. Συναγωνίζονται στα λάθη οι παίκτες. Ψαράκης θα φύγει στην πλάτη. Ψαράκης μπαίνει στην περιοχή. Ψαράκης ετοιμάζεται να περάσει όποιους βρει και τελευταία στιγμή θα κάνει. Τίποτα θα κάνει. Μια τρύπα στο νερό θα κάνει, καθότι ο Κανελάκης με την κυρία Φράγκου θεωρεί ότι δεν προλάβει να κάνει τίποτα, αλλά για να μην βάλει και κανείς το πόδι του αντιπάλους του, με αποτέλεσμα να πάει να κυλήσει out. Από τα πόδια του ξεκίνησαν οι όποιες λίγες καλές στιγμές γενικότερα, από το να έχει εξαιρετικά για τον Ψαράκη. Ψαράκης μεγάλη ευκαιρία και είναι το γκολ. Να το γκολ λοιπόν για την ομάδα του Απόλλωνα. Ήταν, εντάξει, κακά τα ψέματα, η δημιουργία από τον Γιάννη τον Ποτονάκη, πάρα πολύ έξυπνη πάσα στον Ψαράκη. Και από εκεί δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Άκης ο Ψαράκης να πετύχει το γκολ. Τον Ψαράκη στην πλάτη του, θα βγάλει μια παλιά στην απέναντι πλευρά, η μπάλα θα κολλήσει, μέσα στην περιοχή υπάρχει πέναλτι. Σωστά, υπάρχει πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, στην ανατροπή πάνω στον Γιάννη του Βαροξάκη. Και ο Γιάννης ο Βαροξάκης παίρνει φόρα για να πετύχει ένα ακόμα τέρμα και τα καταφέρνει. Αυτό είναι το γκολ με το οποίο ισοφαρίζει ο Νέος Σαμικός, ενώ υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω τι, όχι, όπως και να έχει. Το πέναλτι λοιπόν, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιάννου του Βαρουξάκη, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει αμέσως μετά σε 1-1. Ο Μάνος ο Ψαράκης, ο σκόρερ του Απόλλωνα, θα βγάλει την μπάλα προς τα έξω και μάλιστα ο Μοτονάκη, ο οποίος ετοιμάζεται για το σουτ, κάνει σουτ πάνω τα δοκάρια, η μπάλα θα περάσει. Ως του ειδομηνία, αν δεν κάνω λάθος, δεν κερδίζει κανείς άλλος. Και ο Παχανιακός, ψέματα. Για να δούμε τον Ψαράκη μες στην περιοχή, θα πέσει κάτω, πέναλτι. Όπως με την ίδια ευκολία που έδωσε το πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα, Ψαράκης εκτελεί. Γκολ 1-2. Η ομάδα του Απόλλωνα ξαναπαίρνει προβάδισμα σε ένα πολύ κρίσιμο, η αλήθεια είναι, σημείο. Με την ομάδα του Ξαμικού πλέον να καλείται σε αυτά τα ελάχιστα λεπτά που έχει στη διάθεσή της, 10-12, να καταφέρει να ισοφαρίσει ξανά. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η επιδίωξη. Παπαδάκη. Παπαδάκης με μία παίζει το 1-2 με τον Ανδρονιδίκηδη. Ετοιμάζεται να βγάλει σέντα, τη βγάζει δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει, όχι. Σουτ, πάρα εξαιρετικό σουτ Ξαντζετάκης. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Τον αναπληρωματικό, επαναλαμβάνω, τερματοφύλακα. Το σουτ του Ανδρονιδίκηδη. Πλάγιο που εκτελείται. Περνάει από όλους η μπάλα. Ευκαιρία για τον Κισαμικό το Σούτρια, χαμένη τεράστια ευκαιρία από τον Τόντα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ευκαιρία ήταν το μισό παιχνίδι που λένε. Ξεπεράσει και τα 100 λεπτά, ξαναπέρνουν όμως και πάλι με τον Τόντα. Λάθος η πάσα του, έχει τρέξει πάρα πολύ, έχει κάνει πολλά πράγματα. Τέλος, αυτό ήταν το τέλος του ενός πολύ πολύ συναρπαστικού παιχνιδιού. 12 λεπτά μετά τον κανονικό χρόνο.